Ακούστηκε από πολλούς που μίλησαν πριν ότι αυτή ίσως είναι η τελευταία εκδήλωση της πίτας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που κόβουμε. Πράγματι έτσι πιθανόν είναι. Εγώ βέβαια κρατάω μία, έτσι, έναν ενδιασμό για μία ακόμη πίτα, δεδομένου ότι σίγουρα θα υπάρχει ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα προσαρμογής του παλαιού με τον νέο θεσμό. Έτσι είναι πολύ πιθανόν του χρόνου τέτοια εποχή, ασφαλώς να μην έχει ολοκληρωθεί η μετάταξη ή οποιοδήποτε άλλος τρόπος υπαγωγής των υπαλλήλων σε νέο θεσμό, και έτσι από κάποιον που θα είναι υπεύθυνος για τον νομό να δοθεί δυνατότητα να υπάρξει και άλλη μια τέτοια εκδήλωση και άλλη μια τέτοια κοπή της πίτας. Είναι πράγματι γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την διοικητική μεταρρύθμιση. Και είναι πράγματι γεγονός ότι εσείς ειδικά οι υπάλληλοι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης έχετε μπροστά σας και προφανώς στο μυαλό σας ότι βρισκόμαστε σε μια ρευστή κατάσταση. Γεννιέται το ερώτημα σε όλους σας ασφαλώς, τι θα γίνει με τους υπαλλήλους που υπηρετούν στα επαρχία. Γεννιέται το ερώτημα ασφαλώς, τι θα γίνει με τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην έδρα του νομού. Γεννιέται το ερώτημα ασφαλώς, τι θα γίνει με τις αποδοχές μας. Θα υπάρξει αύξηση, θα υπάρξει στασιμότητα, θα υπάρξει προσαρμογή. Σε αυτό το ερώτημα ήδη άμεσα και με σαφήνεια πιστεύω ότι έχει απαντήσει το Υπουργείο, ο Υπουργός, με διάφορες δηλώσεις του, ότι ασφαλώς κινούμεθα προς την κατεύθυνση οι μεν υπάλληλοι που υπηρετούν στα επαρχία να υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα, γι' αυτό μίλησα και για πίτα άλλη, στο οποίο να επιλέξουν αν θα ενταχθούν να υπηρετήσουν τους κατατόπους ΟΤΑ, προφανώς εξασφαλίζοντας τους ΟΤΑ το Υπουργείο Οικονομικών τη μισθοδοσία τους μέσω του Δήμου ή του αντίστοιχου Δήμου, ή αν θα επιλέξουν να ενταχθούν στο νέο θεσμό της περιφερειακής αυτοδιοίκησης που θα δημιουργηθεί στο νομό μας. Όσον αφορά τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην έδρα του νομού, προφανώς εσάς, πιστεύω ότι και εκεί κάτι αντίστοιχο θα υπάρξει, δεδομένου ότι κάποιες αρμοδιότητες από αυτές που ασκεί σήμερα η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση θα τις ασκήσει ο Δήμος, ο ενιαίος Δήμος της πρωτεύουσας, τη Σύρου, και κάποιες αρμοδιότητες δεν θα τις ασκήσει. Άρα λοιπόν κατά συνέπεια αυτοί οι υπάλληλοι θα πάνε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οποία θα τις ασκήσει. Πάλι και εκεί πιστεύω, και έτσι είναι, κατά πάσα πιθανότητα έτσι θα γίνει, θα υπάρξει μια μεταβατική χρονική περίοδο κατά την οποία θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής και ένταξης των υπαλλήλων στους θεσμούς που αυτοί θα προτιμήσουν, με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι θεσμοί αυτοί θα ασκήσουν τις αρμοδιότητες που θα μεταφερθούν από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στον αντίστοιχο θεσμό. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την νομαρχία την κρατική, όταν μετατράπησε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αιρετή, που πάλι δόθηκε η δυνατότητα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για κάποιους υπαλλήλους πήγαν στην περιφέρεια με την αποκέντρωση ανάλογων αρμοδιοτήτων, όπως ήταν για παράδειγμα αυτή του εσωτερικών, και κάποιοι άλλοι διαπιστώθηκαν στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στην οποία υπηρετούν. Όσον αφορά δε τις αποδοχές, με τελευταία τοποθέτηση του Υπουργού διεφάνει ότι ασφαλώς δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή το κράτος, με την ένταξη των υπαλλήλων στο νέο τους φορέα,
να ακολουθήσει και μια άμεση αναπροσαρμογή προς τα πάνω των αποδοχών του, γιατί προς τα πάνω θα πάνε οι αποδοχές τους, όμως θα δοθεί και εκεί ένα μεταβατικό διάστημα, δεν ξέρω πόσο και δεν μπορώ να απαντήσω αν είναι ενός, δύο, τριών, τεσσάρων ετών, που θα υπάρχει μια σταδία πέραν των άλλων αυξήσεων και προσαρμογών των εισοδημάτων που θα δίνονται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, θα δίνεται και σε αυτούς πιθανό κάτι παραπάνω, ώστε να φτάσουν στο επίπεδο να υπάρξει αυτή η ταύτιση των αποδοχών, για να μην υπάρχουν μέσα στον ίδιο φορέα αυτοδιοίκησης υπάλληλοι δύο ταχυτήτων με διαφορετικές αποδοχές. Αυτά είναι χοντρικά τα συμπεράσματα που έμεσα προς στιγμή, γιατί άμεση γνώση επί των θεμάτων δεν έχουμε σε τόσο λεπτομέρεια. Ήδη πριν έρθω εδώ πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά άρχισα να διαβάζω το νέο σχέδιο Καλλικράτης που μου δόθηκε το μεσημέρι που γύρισα στην υπηρεσία από τον αρμόδιο υπάλληλο και το μελετάω για να καταλήξω και εγώ και να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Αυτή είναι χοντρικά η κατάσταση στην οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζετε εσείς ως υπάλληλοι και που βέβαια θα δούμε στο αμέσως μετά, θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζονται και πιστεύω όλα να λειτουργήσουν όπως τουλάχιστον τα φανταζόμαστε, για να μην λειτουργήσουν ούτε στην πορεία της σταδιοδρομίας σας, αλλά ούτε και στις αποδοχές τους να λειτουργήσουν αρνητικά. Πιστεύω ότι μάλλον καλύτερα θα είναι τα πράγματα παρά χειρότερα. Θέλω να πω επίσης ότι την πρωτοχρονιά, στο μήνυμα που απίφθηνα, νομίζω ότι σας ευχαρίστησα και εσάς και τους αιρετούς για τη μέχρι τώρα πορεία σας. Και τη βοήθεια που αυτά τα 8 τουλάχιστον χρόνια που εγώ είμαι επικεφαλής του θεσμού μου προσφέρατε, όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε ολόκληρο το κυκλαδίτικο λαό, για όσα κάνατε για αυτόν. Ξέρω κι εγώ και ξέρετε ότι τα πάντα δεν ήταν τέλεια. Ξέρετε ότι μπορεί να είχαμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, αλλά υπήρχαν και προστριβές. Ξέρετε εσείς ότι για σας απαιτούσατε μέσω του συλλόγου, καμιά φορά με υπερβολή, για συνθήκες, για χρήματα παραπάνω που εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα ή για αποσπάσεις. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ πάλι από τη μεριά μου, αλλά και όλοι οι συνεργάτες μου, ζητούσαμε συνέπεια, είχαμε αρνητική στάση και θέση για τις αποσπάσεις και πολλές φορές δημιουργούνται και αντιθέσεις μεταξύ μας. Εσείς βεβαίως λογικά θέλατε να βελτιώσετε τις θέσεις σας. Εγώ και οι συνεργάτες μου βεβαίως είχαμε την άποψη ότι εμείς κληθήκαμε να υπηρετήσουμε αυτό το νομό και αυτό το λαό αυτού του νομού και έπρεπε να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να τον υπηρετήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα, να του προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ακόμη και αν δυσαρεστούσαμε κάποιους από εσάς και που αντιλαμβάνομαι τη θέση σας και γι' αυτό ακριβώς δεν σας ζητώ συγγνώμη, αλλά σας ζητώ τουλάχιστον την κατανόησή σας, γιατί ξέρατε ότι αυτό που κάναμε δεν το κάναμε από ανθρωπιά, αλλά το κάναμε από περίσσιο ανθρωπισμό για τους πολίτες τους οποίους εξυπηρετούσαμε. Πάντως, παρόλα αυτά θέλω να τονίσω, σας ευχαρίστησα την πρωτοχρονιά, σας ευχαριστώ και τώρα για ό,τι κάνατε αυτά τα 8 χρόνια. Υπήρξαν βέβαια και εξαιρέσεις, όπως είπα, ασυνέπειας ή υπήρχαν εξαιρέσεις που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Αλλά αυτές οι ελάχιστες εξαιρέσεις δεν μπορούν να αλλοιώσουν τη γενική εικόνα που είχε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Γιατί πραγματικά πήγαμε καλά. Και αυτό που είπα την πρωτοχρονιά ήταν ότι με απολογιστικά στοιχεία, με προϋπολογιστικά στοιχεία για το 2010 που μπήκε, ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση διαχειριστήκαμε περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατομμύρια τα διαχειριστήκαμε για έργα και για αυτά τα εκατομμύρια των ευρώ ποτέ δεν υπήρξε σκιά, πουθενά δεν υπήρξε η παραμικρή αμφιβολία, πουθενά δεν βρέθηκε κάποιος να αμφισβητήσει την εντιμότητα αυτών οι οποίοι τα διαχειρίστηκαν. Ο κόσμος έχει την αίσθηση και την βεβαιότητα ότι αυτά τα χρήματα τα διαχειρίστηκαν καθαρά χέρια.
και ότι και το τελευταίο ευρώ που το ελληνικό κράτος διέθεσε για την εξυπηρέτηση των πολιτών του στον νομό των Κυκλάδων, αυτό πήγε χαλάλι. Ήξερε που πήγε. Βεβαίως, σήμερα που μιλάμε, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποια θα είναι η πορεία από εκεί και πέρα του νέου θεσμού που θα εγκατασταθεί. Η οικονομική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή φέρει και τους θεσμούς και εσάς και εμάς σε κάποια πολύ άσχημη κατάσταση. Η μόνη βέβαια που δεν φταίτε είστε εσείς και εμείς πιθανόν. Γιατί εσείς κοιτάτε να βελτιώσετε τη ζωή σας και εμείς κοιτάμε να βελτιώσουμε τη ζωή των πολιτών. Πιστεύω ότι εκείνο που φταίει στη χώρα μας, αν θέλετε να κάνουμε και λίγο έτσι πολιτικό, μια πολιτική άποψη, είναι ο λαϊκισμός. Είναι ο λαϊκισμός. Είναι η ειδονή της εξουσίας που οδηγεί τους πολιτικούς στο λαϊκισμό και δεν μπορούν να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Τα πράγματα να τα πούνε με την πραγματική τους άποψη και όψη και να μην βλέπουν να πούν κάτι είτε για να ευχαριστούν ο ένας τον άλλον είτε για να ευχαριστούν τα δικά τους τα αυτιά. Θεωρώ ότι εμείς τουλάχιστον ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αλλά και ως θεσμοί της αυτοδιοίκησης και ο πρώτος θεσμός ποτέ δεν είχαμε σταματήσει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί να μην είμαστε καλοί πολιτικοί, τουλάχιστον είμαστε έντιμοι απέναντι σε αυτούς τους οποίους εκπροσωπήσαμε και καθαροί. Και πρέπει βέβαια να σε αυτό, το μόνο στο οποίο το κράτος ζητάει από εμάς και από εσάς το μέλλον είναι να συνειδητοποιήσουμε και να γίνουμε πιο υπεύθυνοι. Γιατί αλίμονό μας η κρίση δεν θα δείξει αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για την κρίση. Βασικά θα πιθανόν να θίξει εμάς. Και τι θα απαντήσουμε εμείς, εσείς ως δημόσιοι υπάλληλοι στα παιδιά σας, στα παιδιά που σήμερα θα πάρουν λίγη χαρά με τα δώρα, αν αύριο μεθαύριο τους πείτε ότι ξέρετε κάτι, σήμερα δεν πληρώθηκα. Τι θα απαντήσουμε. Τι ψυχικά άσχημη κατάσταση και κλίμα θα δημιουργηθεί μέσα σε αυτή τη χώρα. Πρέπει λοιπόν όλοι να βάλουμε και σε αυτό το τομέα την υπευθυνότητα μπροστά και να προχωρήσουμε με κάποια συνέπεια και με κάποια υπευθυνότητα. Νομίζω ότι όλοι αυτό πρέπει να το κάνετε στο μέλλον, άσχετα από το θεσμό στον οποίο θα κληθείτε να υπηρετήσετε. Εγώ επαναλαμβάνω και πάλι, είμαι αυτά τα 8 χρόνια υποχρεωμένος και ευχαριστημένος απέναντί σας. Ξέρω ότι εγώ από τη μεριά τη δικιά μου μπορεί να μην ανταποκρίθηκα στα αιτήματα του καθενός. Προσπάθησα να ανταποκριθώ στα αιτήματα του συνόλου και ανταποκριθήκαμε πιστεύω. Και δεν είμαι μόνο εγώ που σας ευχαριστώ. Πιστεύω θα σας ευχαριστούν και όλοι οι πολίτες των Κυκλάδων. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι μόνο για εσάς, είναι και για τους υπαλλήλους των επαρχείων. Ζητώ λοιπόν και κάνω έκκληση. Σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, αυτοδιοικητικό ή όχι, σας τάξει το μέλλον να υπηρετήσετε, να τον υπηρετήσετε με ίδια αυταπάρνηση και ακόμη καλύτερα. Γιατί έτσι δεν προσφέρετε μόνο στην πατρίδα, προσφέρετε και στις οικογένειές σας ένα μέλλον. Ένα μέλλον που πρέπει να το κατοχυρώσουμε μόνοι μας. Αλλιώς, αν περιμένουμε να μας το κατοχυρώσουν οι άλλοι, πάμε χαμένοι. Αυτή είναι η έκκληση. Και για ευχή, επειδή ξέρετε ότι όταν κάποιος βρεθεί στην έρημο και διψάσει, εκείνο που του λείπει είναι το νερό και εύχεται να έχει νερό, και εγώ από αυτά που αυτές τις ημέρες βιώνω, θα ευχηθώ μόνο ένα πράγμα σε εσάς όλους, να έχετε απόλυτη υγεία εσείς και οι οικογένειές σας και προπάντως τα παιδιά σας. Καλή χρονιά. Με καρφώσατε κύριε Νομάρχη, είπατε ότι ήρθα καθυστερημένος. Είναι αλήθεια. Να ευχηθώ αγαπητοί συνάδελφοι υγεία, ευτυχία και ένα αποδοτικό 2010. Ευχαριστώ. Καργύρης, δεν είναι διοικητικό συμβούλιο, κάθεται εκτιμένος. Για τον χρόνο, πρόεδρε. Για τον χρόνο. Καργύρη, από κάτω. Σύλλογο για άλλους παλιούς. Ένα.
Λούκας. Ο Αργύρης που είναι, φαντάξτε το Αργύρη. Τα κομμάτια έχουν και αυτά στα κομμάτια. Πάρε τα δημένα, το δικό μου. Λοιπόν, Αναγνωστοπούλου Δήμητρα. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα. Από την Πάρο. Η επόπτρια από την Πάρο, ναι, σωστά. Αυτή κέρδισε το ρολόι. Αυτό από, το, από την πίτα του συλλόγου. Θέλουμε να το διαβάσουμε. Τέλος. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστούμε. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι δεν θα είναι η τελευταία πίτα που θα κόψω για σας, με εσάς μαζί δηλαδή. Να πω ότι το φλουρί θα αντιστοιχεί σε μία άδεια. Ο κ. Στρογγύλης λέει ένα μήνα. Λοιπόν, μία άδεια 5 ημερών λοιπόν, αφού είναι μοναδική. Αλλά για όσους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι σήμερα εδώ, μια που μας έκανα την τιμή, όχι σε μένα, στο θεσμό και στον εαυτό τους να έρθουν σε αυτήν την για τα παιδιά τους, θα πάρουν από μία μέρα άδεια όλοι για να συμπληρώσουν ένα Σαββατοκύριακο να πάνε στα σπίτια. Αλλά με διαδοχικά όμως, όχι όλοι μαζί, θα τα κατανείμετε ανά υπηρεσία, να κολλήσετε κάθε Σαββατοκύριακο. Να κολλήσετε, να πάρετε παρουσίες, βεβαίω θα πάρετε παρουσίες, αυτό το σύλλογο. Όχι. Να το επεκτείνουμε για όλους. Όσοι ήρθαν σήμερα, θα πάρουν μία μέρα να την κολλήσουν σε ένα Σαββατοκύριακο, πιθανό για να πάνε στην Αθήνα που πολύ πάνε. Να σας πω μια καλησπέρα κι εγώ και να ευχηθώ χρόνια καλά, πολλά, με πολύ υγεία, αγάπη, ενδιαφέρον ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για την Ελλάδα, εκκλησία, παιδεία και για τους πάντες όλοι. Θέλω, στεναχωρέθηκα απόψε, από πίτα ήμουνα και προχθές στη Μύκονο, κόψαμε 2. Λοιπόν, θέλω και εύχομαι, μια και λέμε για ευχές, να το μετανιώσουνε. Και ένα άλλο θέλω να πω, μια και μου δόθηκε ευκαιρία και τον ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο, τον Νομάρχη, ότι να σταματήσουν να πειράζουν τις ιστορίες της Ελλάδος, της Σύρου, της Ερμούπολης Σύρου, να πιάσουν να διαβάσουν και να αφήσουν το εφετείο, προχρόνια φύγανε και το γερνοδικείο και το νομαρχιακό, γιατί από το 90 παρακολουθάω, είμαι πρώτος. Πού θα πάνε οι οικογένειες αυτές? Πρέπει να σταματήσουν τον διώγμο αυτόν. Ναι. Όποιοι και αν είναι αυτοί, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει η συμφιλίωση. Αυτό με υπάρχει χρόνια.